Από την άλλη, παραμένουν οι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα την ώρα κατά την οποία μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα και είναι αυτονόητο οι ιώσεις παρουσιάζουν έξαρση. Μεγάλο το πρόβλημα στα εισπυρώμενα φάρμακα, τα αντιβιωτικά αλλά και στα σιρόπια για τα παιδιά. Έχεις αγωνία, άγχος, δεν ξέρεις τι να κάνεις, το βλέπεις το παιδί σου να είναι άρρωστο και δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Αγανάκτηση και θυμός πάνω από άδειες συρτάρια φαρμακείων. Η συγκεκριμένη μητέρα έψαχνε χωρίς αποτέλεσμα σταγόνες κορτιζόνης για τις 14 μηνών δίδυμες κόρες της. Έπρεπε να πάρω κάτι σταγονίτσες για τα μωρά μου και δεν τις βρήκα πουθενά. Πήγα σε 7-8 φαρμακεία και μου λένε είναι σε έλλειψη, δεν πρόκειται να το βρείτε. Θα σας δείξω το συρτάρι με τα αντιβιωτικά. Κοιτάξτε. Άδειο παντού. Σε απόγνωση και οι φαρμακοποιοί. Γρήπη και ιώσεις αυξάνουν ραγδαία και εκείνοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς τους λόγω ελλείψεων, ακόμα και για ευρέως χορηγούμενα σκευάσματα, όπως λένε. Είναι τρομερό το πρόβλημα, μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερό πρόβλημα στα εισπνεώμενα, ειδικά τα παιδικά. Γενικά όμως θα το πω ότι υπάρχουν. Στα αντιβιωτικά τα παιδικά τρομερό πρόβλημα δεν έχουμε κανένα. Σιροπάκια παιδικά, αντιπυρητικά. Γιατί έχει έξαρση τώρα ιώσεις και τρέχουμε από φαρμακείο σε φαρμακείο. Και όλα αυτά ενώ τα παιδιατρικά νοσοκομεία δέχονται εκατοντάδες εμπείρετα περιστατικά σε κάθε εφημερία. Υπάρχει πάρα πολλές ιώσεις και πάρα πολλά κρούσματα και με γρήπη και τον ιό RSV που ειδικά προσβάλλει τα μικρά βρέφη. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση των γονιών με τα άρρωστα παιδάκια του στο νοσοκομείο. Υπάρχει πάρα πολλά περιστατικά και πρέπει να κάνει κανείς υπομονή πλέον. Εκτός από παιδικά αντιβιωτικά, από την αγορά έχουν εξαφανιστεί αντιβυχικά σιρόπια, παιδικά εισπνεώμενα, κορτιζονούχες, σταγόνες, ακόμα και φυσιολογικός σωρός. Φυσιολογικός σωρός είναι ένα προϊόν το οποίο ένας γονιός θέλει να έχει σίγουρα στο ράφι του. Mm-hmm. Δηλαδή το χρησιμοποιεί γύρω στις 4 με 5 φορές την ημέρα. Και είναι σε έλλειψη εδώ και μία εβδομάδα με 10 μέρες περίπου. Δεν ξέρουμε πότε θα ξαναπαραλάβουμε. Με χθεσινή του ανακοίνωση, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δίνει διορία 3 ημερών στις φαρμακαποθήκες της χώρας να δηλώσουν εγγράφως τα αποθέματα τους για τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία ισχύει προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών.